διαψεύσετε. Ελπίζω. Ελάτε κύριε Υπουργέ για ένα λεπτό. Πολύ σύντομα. Η έκδοση οποιασδήποτε ναύτεξ. Οι ναύτεξ, ξέρετε, δεν αφορούν μόνο φρεγάτες. Μπορούν να αφορούν και οποιοδήποτε και οποιοδήποτε σκάφος. Οποιοδήποτε σκάφος, ακόμα και ένα φουσκωτό του λιμενικού σώματος. Είναι μια τυπική διαδικασία, η οποία δεν υπόκειται στην έγκριση των υψηλότερων κλιμακίων της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν... Γιατί διακόπτεται, μπορείτε να μου πείτε γιατί διακόπτεται. Αυτή η πληροφορία έγιναν ιδιωτικές κινήσεις. Αυτό είναι όλο. Η ναύτεξ, όχι, δεν πραγματοποιήθηκε. Θα μπορούσε να παραταθεί ή οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό είναι όλο. Δεν μπορεί η στρατιωτική ηγεσία ή η πολιτική ηγεσία να γνωρίζει κάθε στάδιο μιας τυπικής διαδικασίας που διεξάγεται μεταξύ κατωτέρας, αν θέλετε, βαθμίδας εργασίας ή της ιεραρχίας. Αρκετά, μη διακόπτεται, σας παρακαλώ. Από τη στιγμή λοιπόν που υπερήλθε η γνώση... Είναι μεγάλη τροπολογία, δύσκολη, ανέπτυξε ο υπουργός, απαντήσατε, ζητήσατε διευκρινήσεις. Έγινε η σχετική διορθωτική κίνηση. Και αυτό είναι όλο. Και η αποκλιμάκωση θα έλεγα ότι ολοκληρώθηκε. Ναι, θα ήταν ένα πρόβλημα την ώρα που αποκλιμακώνουν δύο στόλοι, αποχωρούν από κάποιες θέσεις τις οποίες καταλάβαναν τόσο καιρό, να το πω έτσι, εκδιδόταν μία ανάπτυξη. Αλλά αυτό, ξέρετε, γινόταν ή γινόταν κατά πάγια τακτική στο παρελθόν. Αυτές τις μέρες, ναι. Λοιπόν, έγινε η διορθωτική κίνηση, αφορούσε μία πολύ ίσονο σημασίας δραστηριότητα, λύθηκε κάθε παρεξήγηση. Λύθηκε κάθε παρεξήγηση. Αυτό είναι όλο. Και δεν νομίζω... Δώσατε τις διευκρινήσεις, κύριε Υπουργέ, εντάξει. Και δεν νομίζω... Να σας πω. Και δεν νομίζω ότι από όλα αυτά που θυμήθησαν... Δεν νομίζω... Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Ήταν μια, πράγματι μια τροπολογία αρκετά σοβαρή και επίγουσα. Δεν νομίζω την ανέπτυξε ο υπουργός, ζητήσατε διευκρινήσεις και δίδει τις διευκρινήσεις. Αφήστε να τελειώσουμε. Ελάτε, ελάτε κύριε Υπουργέ. Και δεν νομίζω ότι από όλα αυτά που διημήθησαν αυτές τις μέρες, από όλη αυτή την τεράστια κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε, από όλο αυτό που απέδειξαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, έτσι, ακολουθώντας οδηγίες της κυβέρνησης, όλο αυτό το διάστημα, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό επί του οποίου εσείς τώρα, από το οποίο τώρα εσείς γατζώνεστε, για να μας πείτε ότι όλο αυτό το πράγμα δεν ήτανε, δεν έφερε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Λοιπόν, συνεχίζω με την επαγρύπνηση και προσέχουμε. Έτσι. Προφανώς δεν ξέρετε. Έτσι. Ένα καΐκι. Μη διακόπτετε. Κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Θα πείτε... Και από αυτό κρατάω κι άλλο. Μην εξανίστατε τώρα. Σας παρακαλώ. Από πατριωτικό ίστρο τώρα. Απλά, αυτό που θέλω να πω επίσης... Είναι ότι όχι αποτύχει, από έγκαιρη παρέμβαση. Έδωσε τις διευκρινήσεις ο υπουργός. Από έγκαιρη παρέμβαση. Και αυτό που θέλω να πω επίσης, αυτό που κρατάω αφήστε από όλο τον αυτό, υπουργό να τελειώσει. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Είναι ότι δυστυχώς παρουσιάστηκε μία εσφαλμένη εικόνα. Ότι το ναυτικό εξέδωσε ναύτεξ κτλ. Δεν ήταν το ναυτικό. Ήταν το λιμενικό. Αυτό σας λέω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί αυτός που αναπαρήγαγε αυτή την είδηση δεν φρόντισε, ασκώντας υπεύθυνα τη δουλειά του, να δει, να επιβεβαιώσει κατά πόσον το ναυτικό έχει εκδώσει την ναύτεξ και όχι το λιμενικό εν προκειμένου κατά πάγια διαδικασία. Δεν ξέρω και δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που βγήκε προς τα έξω δημιούργησε την εσφασμένη αντίποση, η οποία μετά από τις παρεμβάσεις που έγιναν, εν πάση περιπτώσει, διόρθωσαν το θέμα. Ως εκεί. Κρατήστε λοιπόν από όλα αυτά που δημιούργησαν τις περασμένες μέρες, όλη αυτή την τεράστια κινητοποίηση, που εκ του αποτελέσματος υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, χάρη στην κινητοποίηση του πολεμικού ναυτικού,
και όλα τα άλλα νομίζω.